Δρυμία επίθεση κατά του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου με πρωτοφανείς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εξαπέλυσε ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, κατηγορώντας τον για λαϊκισμό και ακράτεια λόγων. Δεν μου προκαλεί έκπληξη η δήλωση του Αρχιεπισκόπου και η αναφορά του στο όνομά μου, αφού συνήθως ανοίγει το στόμα του αδυνατώντας να ελέξει τη λέει γλώσσα του. Το πρόβλημα των τραπεζών το έχουν δημιουργήσει οι διοικήσεις και διευθυντικά στελέχη των τραπεζών, στους οποίους συγκαταλέγεται και ο ίδιος. Είναι καιρός να σταματήσει να λαϊκίζει για το φτωχό λαό, αλλά να βοηθήσει έμπρακτα με ορισμένα από τα εκατομμύρια τα οποία έχει συσσωρεύσει ως επιχειρηματίας. Αφορμή για το ξέσπασμα του τέος Προέδρου έδωσε χθεσινή δήλωση του Προκαθημέλου της Εκκλησίας για τις ευθύνες των κυρίων Χριστόφια και Δημητριάδη για την κατάσταση στον τραπεζικό τομέα. Το θέμα των τραπεζιτικών, τόσο των τραπεζών όσο και του συνεργατισμού, ότι δεν κατάφεραν ο κύριος Χριστόφιας να ισοπεδώσει, άφησε τον κύριο διοικητή της Κεντρικής Τραπέζης για να το ισοπεδώσει. Βολές κατά του Αρχιεπισκόπου εξαπέλυσε και το ΑΚΕΛ. Ο αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Σταύρος Ευαγόρου, χαρακτήρισε τουλάχιστον ατυχής τόσο τις επιθέσεις του Αρχιεπισκόπου κατά του τέος Προέδρου και του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, όσο και την επιλογή του, όπως είπε, να αφήσει στο απειρόβλητο εκείνους που πραγματικά ευθύνονται. Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο Δεύτερος επιχειρεί να φορτώσει ευθύνες στον τέος Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Πανίκο Δημητριάδη. Φαίνεται ότι δεν άκουσε ούτε τον κύριο Σαρή να τονίζει ότι φταίει η απληστία των τραπεζιτών για κέρδη και μπόνους, ούτε τον σημερινό Υπουργό Οικονομικών να δηλώνει ότι φταίει η ελλιπής εποπτεία των τραπεζών. Το ΑΚΕΛ και ο Δημήτρης Χριστόφιας επισημαίνει σε παρέμβασή του ο αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Σερμού Λευτέρη Χριστοφόρου θα πρέπει να σταματήσουν να ενοχλούνται από την αλήθεια και να κατανοήσουν ότι με τις δικές τους πολιτικές οδήγησαν τον τόπο στην καταστροφή. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου μας συνήθισε να λέει την αλήθεια με τον δικό του ξεχωριστό και χαρακτηριστικό τρόπο. Όσον το ΑΚΕΛ και ο κύριος Χριστόφιας αρνείται να αντιληφθεί την πολιτική πραγματικότητα, τόσο θα συνεχίσουν να ακούν έντονα την αναντίλεκτη σκληρή πικρή αλήθεια. Ότι οι δικές τους επιλογές της δικής τους διακυβέρνησης ήταν ιδιαίτερα καταστροφικές για τον τόπο και το τίμημα το πληρώνουν σήμερα όλοι οι Κύπροι πολίτες. Ο κύριος Χριστοφόρου συνέστησε παράλληλα περισσότερο σεβασμό στην Εκκλησία, την ιστορία και την προσφορά της στον Κυπριακό Ελληνισμό.